Οι συνθέσεις των ομάδων. Πάσα ρε, πάσα ρε, λίγε! Πάμε για την τρίπολη, λίγα μισή.
μπάλα, ρε, κράτα, 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 μην κάσουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τραβάτε μπροστά, ρε. Μπράβο! Νύχτο, ρε μαλάκα! Είσαι μαλάκα! Μην μιλάτε εσύ! Δεν είναι μαλάκα! Γκάντι κάρτα τώρα, μπράβο! Έτσι, μπράβο! Απέναντι! Έλα, βρε! Έλα, ρε Ζωή, πέντε είπες! Λυτρώσαμε! Λυτρώσαμε, ρε Ζωή! Μπράβο, ρε! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Δώσε, ρε! Δώσε μπροστά, ρε! Κέρι, κέρι! Έλα, βρε, έδειξε, βρε! Τα 10 λεπτά έχει δοτήσει όσο θέλει αυτό. Δώσε, ρε! Κάνω! Έλα, έλα! Δώσε, ρε! Μπράβο! Κώστα, κομπλέ χάνουμε στα δίδυμα. Πολύ σκληρό, ναι. Δύσκολο, σίγουρα δεν ξέρω αν ήταν σκληρό. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα που δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ίσως από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ σωστά όλη την εβδομάδα. Ήρθαμε με πολλά προβλήματα, ερχόμαστε με 3 αποβολές από το προηγούμενο παιχνίδι και μας βγήκανε σχεδόν όλα. Όλα τα παιδιά κάνανε υπερπροσπάθεια. Κάναμε μέσα στο γήπεδο ακριβώς αυτό που είχαμε σχεδιάσει και είμαστε πολύ περήφανοι και εγώ προσωπικά για την ομάδα μου και πολύ ευτυχισμένοι για αυτό το διπλό που θα μας δώσει ψυχολογία και όθηση για τη συνέχεια. Μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Μεγάλη νίκη. Η προοπτική δικιά μας δεν αλλάζει. Στη βαθμολογία, εντάξει, βαθμολογικά ανεβαίνουμε, εμείς το έχουμε πει. Εμείς δεν πάμε για κανένα πρωτάθλημα. Εμείς θέλουμε να το διασκεδάζουμε. Αυτό που μας συμβαίνει, για αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς από μόνοι μας, δεν μας έχει χαριστεί κανένας. Για το πρωτάθλημα να προβληματιστούν ομάδες που πηγαίναν για πρωτάθλημα από το καλοκαίρι, από τις παραλίες, χωρίς να περιμένουν να δουν πώς θα εμφανιστούν οι επόμενες ομάδες και οι υπόλοιπες ομάδες. Εμείς δεν έχουμε τέτοια άγχη για πρωταθλητισμό. Εμείς θέλουμε να το διασκεδάζουμε, να περνάμε καλά. Είμαστε μια παρέα. Το έχουμε πει, τη σώσαμε την κατηγορία από τη 10η αγωνιστική. Έτσι. Και θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και να παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο δικός μας προβληματισμός. Κανένα πρωτάθλημα. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, θα δούμε που έχουμε τερματίσει. Αν βγούμε πρωταθλητές, καλώς βγούμε πρωταθλητές. Αυτό.